στις ηλικίες. Δεν σε θέλει τούτη, να πάνε να πάρεις άλλη. Ρε νυχτή, εμού, τι είναι η κόρη του μουχτάρι σας. Θέλει τον ακόμα. Α, να πάρω τη σαβούλα νοηλό μου. Ρίξε να με σε κάνω με το λαό, μανά. Τι έχει το φρύδι σου, γιαγιά, αφού βγάλεις το και βάλεις πάνω μακιγιάς. Ο σώμα μας είναι ο οίκος του Θεού, δεν πρέπει να το πειράζουμε. Ναι, αλλά στην περίπτωση της γιαγιάς σου, ο οίκος θέλει αναβαλαίωση. Ενώ εσένα θέλει κατεδάφιση. Με τον πάμπο να χωρίσετε. Πες μου τώρα πως δεν το ξέρεις. Όχι, ξέρω το, απλά θέλω να μάθω να χωρίζετε οριστικά. Τι κάνεις, παππού? Δεν σφίγγομαι. Γιατί είσαι δυσκύλιο? Όχι, προσπαθώ να την γενναία μπορείς μαζί με την Πέννη. Άραγε με ποιον εμίλαν ο χαμπάκι τσεραλόγεν να πάσει. Και πού να πάσει. Και γιατί να πάντζαμε πού να πάσει. Και τι θέλει να ξέρεις ούλα, ναι. Άμα να φορούν το γιο μου, ναι. Ερώτα το γιο σου, καλωμένα γιατί με ρώτα. Μα να μου μάνει το θόρυς πως μου μίλα. Εκλειστήκες τον εαυτόν του το γιούδι μου. Είναι που θέλει να κάνω ρε Στάθρο. Μεγάλος άνθρωπος να κάνω τέτοια για να μας μιλήσει. Ναι, αλλά μπορούμε να βοηθήσουμε κι εμείς. Πέμω ρε Σταύρου, δεν θέλω να βοηθήσω και εγώ να βοηθήσω. Έχω μια ιδέα και θέλω να δω αν συμφωνείς και εσύ. Βέβαια. Να πάει να μιλήσουμε με τους τάκους. Εγώ να πάω και να φοβώ μου τρία κατεβασμένα, δεν το ανέφερα. Έχεις 10 λεπτά να αντιθείς για να γίνεις άνθρωπος. Παππούε! Αρέσκει μου πολλά που έχει μια ιδέα η μίση μου και θέλω να ρωτήσει τη γνώμη μου. Γιαγιά, πριν ξεκινήσω την τελετουργία του εξορκισμού, πρέπει να σου μιλήσω. Να μου μιλήσεις, αγάπη μου. Ξέρεις πόσο σ' αγαπώ. Κατάλαβα, μωρό μου, πέμω. Έναν 20 λίρο γκαρνίσε. Όχι, γιαγιά, θέλω λεφτά. Θέλω απλώς να μ' αφήσεις να τελειώσω και να μην νευριάσεις. Να νευριάσω εγώ, αγάπη μου, με τον πιο αγαπημένο μου εγγονό. Πες μου, μέσα στη τσάντα μου.
Μάικ, είσαι μέσα! Γιαγιά, πριν ξεκινήσω την τελετουργία του εξορκισμού, πρέπει να σου μιλήσω. Να μου μιλήσεις, αγάπη μου. Ξέρεις πόσο σ' αγαπώ. Κατάλαβα, μωρό μου. Πέ μου, έναν εικοσάλιρον γαμίσαι. Όχι, γιαγιά, θέλω λεφτά. Θέλω απλώς να μ' αφήσεις να τελειώσω και να μην νευριάσεις. Να νευριάσω εγώ, αγάπη μου, με τον πιο αγαπημένο μου εγγονό. Πες μου, μέσα στη τσάντα έχεις καπάκια της πίεσης. Μάικ, ξεκίνα να μιλάς γιατί άρχισε... Μάικ, είσαι μέσα! Γιαγιά! Πριν ξεκινήσω την τελετουργία του εξορκισμού, πρέπει να σου μιλήσω. Να μου μιλήσεις, αγάπη μου. Ξέρεις πόσο σ' αγαπώ. Κατάλαβα, μωρό μου. Πέ μου, έναν εικοσάλιρον γαμίσαι. Εννοείς το κακό πνεύμα, τώρα να πω μέσα και με καλή γυαλό του. Α, λοιπόν, γιαγιά, τώρα που θα πούμε... Τι κάνεις, γιαγιά! Τι, γιαγιά, αυτές τις προλήψεις δεν τις δέχεται η εκκλησία. Ακού να σου πω, Μαϊκ μου, η εκκλησία τη δουλειά της και εγώ τη δουλειά μου. Όμως δεν τολμήσεις να βγάλεις το σκόρτονα. Εντάξει, αλλά εγώ είναι για το κακό πνεύμα που σου εμείνουν τόση ώρα. Καλό. Είπαμε ότι έχεις καπάκια της πίεσης μες στη τσάντα, ναι. Ρε Μάικ, μίλα, γιατί είσαι εσύ που ανεβάζεις την πίεση μου. Λοιπόν, σε λίγο θα δεις κάποιον που κατά βάθος σε πολλά καλό παιδί. Με μου πεις ότι μιλούμε για το Φτιακουρί. Κατά κρίβεια, για τον Πάμπο Φτιακουρί που σου μιλώ τόση ώρα. Α, Παναγία μου, Παναγία μου. Κι ας τολμήσει να σταθεί ο μπρος μου και θα είναι το τέλος του. Γιαγιά, μάχερα αν έδωσες, μάχερα θα λάβεις, λέει το Ευαγγέλιο. Ναι, αλλά μια από τις 10 έντολες λέει, ουφνεύσεις. Και τούτος επέθανε μας την πένη μας. Τώρα να τον πιάσω στα χέρια μου και θα δεις. Παναγιά, είσαι ο Θωμάς. Εγώ είμαι. Α, ένα σατανάς. Ευελίνα! Κύριε Νικόλα! Επιθυμήσατε πολλά! Και εγώ, μου λείψατε όλοι! Και παραπάνω! Η Κάλια και ο Σωτηράκης! Και ύστερα! Εσείς! Φιλάκι! Κόρη Ευελίνα! Ήταν που το έκατε ψηλίτσα έσω μου! Δώσ' μου πολλά φιλιά, αμέτρητα τρέλια. Γιώργο, εγώ θα πάω πάνω. Δεν έχω καμία διάθεση να τους δω. Θα πεις ότι έχω πονοκέφαλο και θα πάω πάνω με τον μωρό. Μάρο, έγινε, αγάπη μου. Γιατί θες να δεις? Διότι δεν θέλω να νευριάσω και να παραφερθώ. Τι να ακούσω, δηλαδή, τη μάνα του Φτιακουρί να μου τον ευκάλει κουπανάπανη. Αγάπη μου, η μάνα του. Αν δεν του σταθεί, μάνα του, ποιο θα του σταθεί, μάρο. Το τελευταίο πράγμα που με απασχολεί, Γιώργο μου, είναι ποιο θα σταθεί ή ποιο θα κάτσει του Φτιακουρί. Λοιπόν, εγώ φεύγω διότι δεν θέλω να ζυχιστώ. Wait, too late, μάρο. Ήρθες. Γεια σας. Καλώς τους συμπεθέρους.
Η χαιρέτησε μου το Θεό στην πετέρα. Και τα κακά που παθαίνουμε είναι από την κεφαλή μας, κύριε Ηράκλη. Δα με έχεις δίκιο. Χαμπάκι έκαμε τα θάλασσα και το ράι που φέρει. Και η Πέννη τα έκαμε θάλασσα που επέμενε να τον πάρει. Ο καφές σου στην πετέρα είναι εκκλησίες νομίζω, ε? Σκέτος. Πικρός φαρμάκησαν τα λόγια της συμπεθεράς. Λοιπόν, ένα σκέτος λοιπόν έφτασε. Δηλαδή εσύ δεν καταλαβαίνεις το κακό που έκαμε σε όλους μας, α? Κι έχεις μούτρα και στέκεσαι και θωρείς μας μες στα μάτια. Όχι, γιαγιά είναι μες στα μάτια που σε θωρεί. Άντε τον καημένο, είναι κάτω που θωρεί κάτω. Είπατε στα παπούτσια. Ούτε το χώμα μου πατώ δεν θέλω να θωρεί. Κυρία Τούτα, σε παρακαλώ, δεν σου επιτρέπω να μου μιλάτε με τον τρόπο. Κατηγορείς με για πράγματα που δεν έκαμα. Ειρήνη μην, αδελφή μου. Άντε πέμα και αδελφή τώρα, ρε πάτε. Λοιπόν, ή θα φύγεις ή θα καλέσω την αστυνομία. Και με ποιαν κατηγορεί? Για παρεκκόλληση του έργου της εκκλησίας. Εγώ είμαι εκκλησία. Και για παράνομη είσοδο σε ξένη περιουσία. Μη ξεχνάς ότι τούτον το σπίτι, ώσπου να πουληθεί, ανήκει στο γαμπρό μου. Και αν συνεχίζετε να τσακώνεστε έτσι, δεν πρόκειται να ολοκληρώσουμε το έργο μου, άρα δεν θα το πουλήσουμε. Θεάτε καλό, σιούταρε μέσα να τελειώνουμε. Σιούταρε μέσα. Μη μάνα μου, χόρκατος γεννήθηκες, χόρκατος θα πεθάνεις. Με φάση κυρατώ τα βαστούσε καλά. Εντάξει, αλλά μπορεί να τελειώσω με τα φαντάσματα. Να σε κανονίσω και εσένα. Και πληθώνω εγώ από τα φαντάσματα. Αστείο. Ναι. Μάικ, εφτάσετε στο σπίτι? Ναι, αδελφή Παναγιώτα. Μάικ, σε λίγο θα βρίσκεται κοντά στο συνεργείο και θα είσαι σε ζωντανή σύνδεση με το στούντιο. Εντάξει, τέκνο μου. Και Μάικ. Ναι, αδελφή Παναγιώτα. Το αδελφή Παναγιώτα κομμένο. Μην το είμαι έτοιμη. Σε τρία, δύο, ένα, πάμε. Αγαπημένοι μου φανς, πιστοί στην υπόσχεσή μας, θα συνδεθούμε σε λίγο με το σπίτι των φαντασμάτων, από όπου θα παρακολουθήσετε live πώς εκδιώκονται με τη βοήθεια του Θεού τα κακά πνεύματα. Αυτό είναι η υπόσχεση από μία θεά. Τα φιλιά μου και διαφημίσεις. Αλήθεια είσαι από αυτούς της Πέννης? Ναι, είπαμε πόσες φορές να το πούμε. Σε φωλάζω για να σε δω αυτούς. Αλλού πως σηκώνεις βάρη. Κάθε νύχτα. Μα την νύχτα που γυμνάζεσαι. Την νύχτα που πέφτει το ταβάνο μου. Πολλά τυχαίρη γυναίκα που σε φημίζει, Λεβέντη. Μαγειρεύτης τίποτε? Την Ευελίνα. Πώς είναι ώρα να κάνεις δυο καφέδες? Έλα, κύριε Νικόλα μου. Σε πολλά τελάχιες το κάθε χρόνο. Θέλετε να μιλήσουμε, αλλά όπως φτάσαν τα πράγματα, δεν με φτάσαν, το πρόβλημα δεν είναι στο χέρι μας. Το πρόβλημα, Γιώργο μου, δεν λύεται. Τι θα κάνουμε δηλαδή? Θα εξαφανίσουμε το εξώγαμο του Φτιακουρί και θα είναι όλα με λιγάλα? Ο Χαμπάκης μας δεν έχει εξώγαμο. Ένα μωρό έχει, τούτον που να φέρει στον κόσμο η Πέννη. Τι θέλετε δηλαδή, να γεννήσει το μωρό η κόρη σας μόνη της? Η Πέννη μας δεν είναι μόνη της. Είμαστε όλοι δίπλα της. Ναι, αλλά συμπεθερά, και ο πατέρας του μωρού έχει το δώμα να χαρεί το παιδί του, ναι. Ας χαρεί το άλλο του παιδί που γεννήθηκε και πρώτο. Ναι, Μάρο μου, το θέμα είναι ότι η Πέννη μακριά από τον Πάμπο θα είναι ευτυχισμένη, κατάλαβες. Δεν ξέρω αν θα είναι ευτυχισμένη χωρίς τον Πάμπο. Αυτό που ξέρω είναι ότι θα είναι δυστυχισμένη με τον Πάμπο. Μισό λεπτό, συμπεθέρα. Μισό λεπτό, γιατί τούτη είναι κουβέντα του Καυκά. Τι έχει δηλαδή ο γιος μου τώρα και ευκήχες κάρτος? Δεν με απασχολεί τι έχει ο γιος σου, κυρία Σταυρού. Με απασχολεί τι δεν έχει. Και ποιος σου δεν έχει εμπιστοσύνη. Να μην έχει δίκιο, εντάξει. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Παρακαλώ. Άντε στα κουσίκου πάνω να φύγουμε. Θα κάτσω εγώ τα χάμε να μου ξετοιμάζω το γιο μου. Έντονη ξετοιμάζω με το γιο σου, συμπέθερε. Απλώς πρέπει να καταλάβεις ότι δαμέ που φτάσαν τα πράγματα, δεν μπορεί η Πέννη να το έχει εμπιστοσύνη. Αδικάστη. Όχι, Πέμ. Αδικάστη.
Άτε τέκνο μου, άτε, και καθυστερείς τη λειτουργία του εξορχισμού. Συγγνώμη, πάτερ, για την καθυστέρηση, αλλά αυτή η ψωνάρα η αδερφή σου καθυστέρησε να με ενημερώσει. Κάνει ψωνάρα, ρε καραφιόζι. Ω, είναι και ο γόης των 7 φεγγαριών εδώ. Σύναξε η γλώσσα σου, αμέσως του φιτιλάρα η κάμερα, να. Αδελφέ Χαράλαμπε, σε παρακαλώ πάρα πολύ να ηρεμήσει. Πάρε πάντα από το μικρόφωνο. Νομίζω ότι λήφκονται μουσέρκα. Δώσ' μου να σου κρατώ εγώ το σταυρό πάνω μου. Πρόσεχε για να μην σου παίζει κάτω, γιατί είναι αμαρτία. Δώσε και την κούπα με τον αγιασμό στο ομορφόπεδο από εδώ. Ατσαρός για παπά, ρε τσακώ. Τέτοια ώρα εσύ παπάς, εσύ τα τάσα, αγόρι μου. Αδελφέ Χαράλαμπε, πάρε σε παρακαλώ. Όπως βλέπεις, πρέπει να λειτουργήσω και ως ρεπόρτερ. Ναι, αλλά πιο λειτουργά πιο εκκλησίες της μιας γελάτης, α. Σιωπή δεν εσύ και καθυστερείς μας. Ρε παιδί, να με πιάνεις που τούτη τη μας κάνει, εντάξει, πόνη καλή μου. Μα θα βγει και η γιαγιά στον αέρα. Ας σου δειχτεί η γιαγιά, να γυρίσεις εσύ ο αέρας. Γεια σας. Πώς μας τιμήθηκες, κύριε Νικόλα? Μα γιατί ξεχάσασαι ποτέ, αφού έχω φανελούα που γράφει «Δεν ξεχνώ ποτέ την Ευελίνα». Η κυρία τότε τι κάνει? Να μετακομίσει στην Αλάσκα. Μα τι λέτε τώρα? Πόση ώρα να μιλούμε για την τότε? Ας μιλήσουμε τώρα για μας. Τα πιάτα στήβει στη βούρνα, να. Έπλαινα τα, κυρία Χαμπού. Τα ποτήρκα? Ήταν να αφήσω πίσω τα ποτήρια. Να τα πλύνεις ξανά. Με ξύδι για να μην μυρίζω. Ό,τι πείτε. Να έρθω κι εγώ να σας βοηθήσω. Κάτσε να μην τις αναντεθέλωσε. Να που καθόρισε έτσι. Θυμίζει του το μπακαρίτι. Λοιπόν, εγώ να βάλω τα πράγματα στο σπίτι. Πες πως είναι αλήθεια. Και το μωρό είναι του πάμπου. Κύριε Ράκλη, να σας θυμίσω ότι το μωρό αποδείχτηκε ότι είναι του πάμπου. Τον το πράγμα ο γιος μου δεν το παραδέχεται. Μα ξέρω τι παραδεχτεί ο γιος σου, κυρία Σταυρού. Η επιστήμη μίλησε. Τι μάνα μίλησε. Ο Ηράκλης ακόμα δεν μίλησε. Γιατί τον αφήνετε? Ναι, αφήστε το συμπέθανο να ολοκληρώσει, παρακαλώ. Ευχαριστώ, συμπέθερε μου. Παρακαλώ, συμπέθερε. Ναι, ορίστε, ολοκληρώστε, συμπέθερε του. Θέλω να πω. Πως η αλήθεια να είναι, το μωρό να του πάμπου, έτσι να το αποκεφαλίσουμε, ναι. Όχι καλέ, να του δώσουμε ένα βραβείο γονιμότητος. Από τη σήμερα ημέρα, ποιος μπορεί να κατηγορήσει έναν νέο που είχε μια προγαμίσιμη σχέση? Συμπέθερε προγαμία, αν είναι καλύτερα. Το ίδιο ναι, ό,τι έγινε και να γίνει και, πριν γνωρίσει ο γιος μας την κόρη σας. Μπράβο ρε Ηράκλη. Έχει κανένα νέο τη σήμερα ημέρα που παντρεύεται παρθένος? Μα συμπεθερά, για όνομα του Θεού, καταλάβετε. Δάμε, δεν μιλούμε για παρθενία. Μιλούμε για μωρόν εξόγαμο. Το οποίο εφρόντισε να καλύψει ο κύριος Κιακουρής και να μην το πει στη γυναίκα που ετοιμαζόταν να πατρευτεί. Μα δεν το ήξερε, συμπεθερά μου. Ο Χαμπάκης έμαθε το ότι είσαι μωρό και την ώρα που το μάθαμε κι εμείς. Ωραία. Τώρα που το ξέρει, να ασχοληθεί με την κόρη του και να αφήσει τη δική μου κόρη ήσυχη. Αρκετά έτραβησε εξαιτίας του. Άρα όμως ο Πάμπος έτραβησε, μάλλον μου τραβά δυστυχισμένος και εκείνος. Δεν κατάλαβα, Γιώργο. Τώρα εσύ με πιάνεις με το Φτιακούρι, ενώ ξέρεις την κόρη μας. Εγώ είμαι με τον άνθρωπο, ρε Μαρό. Είμαι με τον άνθρωπο, ρε αγάπη μου. Ξέρεις με καλά, ο ανθρώπινος ο πόνος συγκινεί με όποιος και άντρα. Πάρα μου το Ιούδη μου, κι άσπρη μέρα δεν θωρεί. Εμείς ξέρουμε πόσες νύχτες μες στο σπίτι με περπάτησε πάνω κάτω όπως τον κολλασμένο. Γιατί έχετε την εντύπωση δηλαδή ότι παίρνει κοιμάται? Ξέρετε πόσα βράδια την άκουσα να κλαίει, πόσα πρωινά την ύφρα με τα μάτια της πρισμένα ολοκοτσίνα. Όμως άσχημη κουβέντα για τον Μάμπο είναι ποτέ. Ούτε επέτρεψε σε άνθρωπο να μιλήσει ποτέ για τον Μάμπο. Ποτέ. Είδε ρε συμπέθερε, αγαπά του. Να μεν τον αγαπά. Αγαπητοί εν Χριστώ τηλεθεατές, βρισκόμαστε στον οίκο με τα κακά πνεύματα. Σε λίγο θα προχωρήσουμε μέσα και με τη βοήθεια του Θεού θα διώξουμε τα κακά πνεύματα. Έτοιμοι συνάδελφοι, προχωράμε. Κύριο Θεός ημών, ο βασιλεύς των αιώνων, ο παντοκράτων, φυγάτευσον και απέλασον τον δαίμονα από τον οίκον τούτο. Κύριε ο Θεός ημών, ο βασιλεύς των αιώνων, ο παντοκράτων. Κύριε ο Θεός ημών, ο βασιλεύς των αιώνων,
ο Παντοκράτορ. Φυγάδευσον και απέλασον τον δαίμονα από τον οίκον τούτο. Αγαπητοί τηλεθεατές, βρισκόμαστε στο εσωτερικό του σπιτιού. Εδώ αριστερά είναι η γιαγιά μου, γυναίκα της Εκκλησίας και πιστή εν Χριστώ αδελφή. Και δεξιά μου βρίσκεται ο παρολίγον γαμπρός μου Χαράλαμπος. Το παρολίγον είναι να γίνει κουταλήθηκε. Αγαπούσε ρε μωρό μου. Θα παρακαλούσα τον αγαπητό κάμεραμαν Σταμάτη να επικεντρωθεί στον ενεσιμότητο Μιχαήλ και να μην περιλαμβάνει στα πλάνα του τυχαίους παρόντες. Πάτερ Μιχαήλ, σε ακούμε. Συνεχίζουμε λοιπόν στον εσωτερικό χώρο του σπιτιού, όπου σε αυτό εδώ το σημείο αντιμετωπίσαμε κάποια περίεργα φαινόμενα. Αγαπημένοι μου θαυμαστές, ένα φάντασμα! Είναι το λαό σου και ευλογήσω την πληρονομία σου. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλογήσω την πληρονομία. Παρακαλώ τον Πάτερ Μιχαήλ να τρέξει πίσω από το νερό που μόλις βγήκε για να μας ενημερώσει για το τι συμβαίνει. Σταμάτη, κολλήσουμε την κάμερα. Αναλαμβάνω εγώ. Κάμερα, μαν, ακολούθα. Μέρα μου, μα κάνει τη ζωή μου. Ελά, λούσε την καμπούτσα, κόντεσα τα ζήλη του. Από τι απεβίωσε να επιτρέψει. Από ανακοπή. Είχαμε μια νύχτα μια έντονη συζήτηση και... Μέρα μου, σαν μαγλή μου, δεν μου είσαι, σαν μαγλή μου. Ευελίδα, πού είσαι! Κάπου θέλεις την πουλάρα τώρα. Να σου φέρει λίγο νερό. Χρειάζεται, δεν πέρασε. Σίγουρα? Ναι. Θεέ μου, είδες ο Διόν είσαι. Ταύρος εσύ. Απέν. Δηλαδή εσύ συμπεθερά, αν έρχεται τώρα μια και λάβεις ότι πριν κάμποσα χρόνια είσαι τα με τον άντρα σου, τι να μου ήταν να κάνεις. Θα της έλεγα ότι είναι πολύ τυχερή που επέρασε ο Γιώργος από τη ζωή της. Αγάπη, μα συγκινείς με ρε μάρο. Κι ας σου λένε ότι μαζί του έκαμε και ένα μωρό. Δεν θα την επίστευα, έχω από όλη την εμπιστοσύνη στο Γιώργο μου. Ένα μωρή, τάκα μου. Και να γίνονταν οι εξετάσεις και φαίνεται το μορτατικό του τα χαπάρκα. Τότε ίσως να έκανα μέχρι και φόνο. Αγάπη, μα εσύ να κάνεις έγκλημα για μένα, μωρό. Με σένα που ήταν να καθαρίσεις η πέθερα. Λόγια της απάνω, Τσίρκατζης. Έτω ήταν να το χωνέψεις και να με μπεις λέξη. Να με μπολέξει, εγώ. Όχι, υπάρχει περίπτωση, με θέλα, είσαμε φάει που γλώσσα. Δηλαδή ήταν να διαλύσεις ένα γάμο 25 χρόνων με 4 μωρά να έναν γονούδι επειδή ο άντρας σου κάποτε έκαμε ένα λάθος στη ζωή του. Άκου να σου πω, κύριε Ηράκλη, τα λάθη πληρώνονται. Και ειδικά όταν πληρώνουν αθώοι, εγώ είμαι απόλυτη. Όσον αφορά εμένα, δεν πρόκειται να επιτρέψω στην κόρη μου να παντρευτεί το γιο σου. Ένα νέο αμφιβόλου ηθικής ψεύτη και με έναν εξόγαμο στάνπαϊ. Έγινε σαφής. Άντε, Ηράκλη, πάει να φύγουμε γιατί να ανοίξω στόμα μου να γίνει μεγάλος Καυκάς. Πάει να φύγουμε. Έναν έχουμε εμένα να με προσβάλλουν έτσι. Παιδιά, για όνομα του Θεού, μαλώνουμε να χρειάστα. Τα παιδιά έχουν νου, γκρίση. Μπορούν να τα βρουν μόνοι τους. Μαρό, μίλησες τους πολλά σκληρά, αγάπη μου. Είμαι μάνα, Γιώργο. Και όταν πρόκειται για το παιδί μου, μπορώ να γίνω ακόμα και θηρίο. Να, εντάξει. Τώρα θυμίζεις μου η μάνα σου. Φεύγω για να μην με νευριάσει κι εσύ άλλο. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον. Αγαπημένοι μου φάνες, δεν μπορείτε να φανταστείτε την αγωνία που περνώ. Προαισθάνομαι ότι βρισκόμαστε κοντά στη λύση του μυστηρίου. Σταμάτη, σταμάτα να κοιτάς την κάμερα. Σώσον Κύριε το λαό
σου. Ορίστε το φάνταγμα. Ο Θεός να σε λέει. Σώσω Κύριε το λαό σου. Καλό ρε φίλε, εγώ έχει μια ώρα που προσπαθώ τώρα να καταλάβω γιατί τα έκαμε στούτα ούλα και ακόμα δεν είμαι σίγουρος να καταλάβω. Γιώργο μου, το πράγμα είναι ξεκάθαρο. Ο άνθρωπος έκαμε το φάντασμα για να μην πουληθεί το σπίτι. Γιατί να μην πουληθεί το σπίτι? Είπα, θα ήθελα να το αγοράσω εγώ. Καλό ρε φίλε, θέλεις να το αγοράσεις γιατί είναι να το κουβεντιάσουμε. Και αν τα βρίσκαμε να το αγοράσεις. Είναι ευκαιρνάζει πάνω. Δεν ζητάς πολλά λεφτά. Καταλάβετε. Εύκαλε να μην του σπιθεί ότι έχει φαντάσματα. Ένα πέσει η τιμή του να γίνει κόμμα να το αγοράσει. Τώρα που κάθεστε και θωρείτε το, να τηλεφωνήσω εγώ στην αστυνομία. Όχι την αστυνομία, να χαρείς. Έχω ανήλικα μωρά. Καλά ρε φίλε μου, έχεις ανήλικα μωρά και ρίσκαμε έτσι πράγμα, δεν μπορώ να σε καταλάβω. Δηλαδή ως πότε είσαι να μας δουλεύεις έτσι κύριε. Άμα αν είσαι απελπισμένος ρισκάρεις. Μα αλλήμωνο να νοκάτε απελπισμένος κύριε, έκαμε μια παράνομη πράξη. Δεν θα είμαστε κοινωνία, αλλά ζούγκλα. Από έξω του χορού. Ποιον από να παίξω του χορού, κύριε. Ξέρεις ότι τα πλάσματα εχρεωμένα στο λαιμό, τι πρέπει να κάνουν δηλαδή, α? Να πάνε να κλέψουν. Εγώ δεν και κλέψα, απλώς ήθελα να ρίξω την τιμή του σπιθιού. Ναι, αλλά μπορεί να ρίχνει σε κανένα τέζα. Ξέρεις τότε ο εργολάβος μου που γίνει την ημέρα παρπατάει και συνειχάνει μαριχός του. Ήταν που τα είχαν τα κομμένο, σε είχαν τα είχαν τέλεια. Μάνα μου το καημένο το τσιρίπιλο. Ποιο τσιρίπιλο, είναι όπως το τσιρίζι μου γίνει. Τι κάνεις δάμε? Τι κάμα, delivery το φαντάζομαι. Α, εμέσα? Ναι. Αλλά να το δεις την κατάστασή σου, να με συγχυστείς. Επέρασα και πιο μεγάλες συγχύσεις, κύριε Πάμπη. Πού είναι ο Μάικ? Πήγαινε να παραγγείλει μια λαμπάδα. Ήταν ανάγκη να την κάνει παραγγελία? Ναι, ήταν στον πόνι της γιαγιάς σου που την εντάξει. Σε όμορφη αμαγγελάς. Α, καλή προσπάθεια, αλλά δεν με ρίχνεις. Φεύγεις. Ναι, θέλεις με κάτι άλλο? Όχι, τίποτα. Πάντως, ευχαριστώ για τη βοήθειά σου στο να λυθεί αυτό το μυστήριο. Γεια. Γεια. Δεν μιλάμε, δεν μιλάμε πια, δεν μιλάμε. Φτάνει μια ματιά και γυρνάμε. Πρόσωπο αλλού και πλάτη. Ευελίνα! Κάτι... Δεν μου τη φωνάζει πάρε. Ένα φιού και θα της Παναγιά. Μα να φύγεις κύριε Νικόλα. Κάτσε και τούτε να σχολάσει τώρα. Και να μείνω μόνη μου να μου κάνεις παρέα. Να με γυρεύκουν, πρέπει να πάω. Ευελίνα, έχεις μέσω ξανά σε πάρω μαζί με τη μοτόρα. Αγοράσατε μοτόρα? Ναι, δανείστηκα μια. Ναι, αλλά έχω το αυτοκίνητο. Δεν πειράζει. Τα μοτόρα έχεις? Μια τετράτροχη, είναι αγωνιστική. Καβαλώνει και ο άνομος παίρνει τα μαλλιά μου έτσι πίσω. Πάντα ονειρεύομαι να κάτσω σε μια μοτόρα. Λοιπόν, τι να γίνει. Να τηλεφωνήσουμε στην αστυνομία, ενώ ξένα καθούμαστε να το θωρούμε. Κύριε Τάκο, σε παρακαλώ, μην τηλεφωνήσεις στην αστυνομία. Να αυκεί που τη ζωή της η γυναίκα μου και τα παιδιά μου να ντρέπονται για τον παπά τους. Γιώργο. Καλά, αφού έχεις οικογένεια, να σου τη χαρίσω. Ευχαριστώ πολλά, κύριε Τάκο. Είσαι ένας άγγελος. Εμποδά ο άγγελος μου. Και ποτέ ο αρχάγγελος μου. Δηλαδή, τραβήσαμε, ναι, τραβήσαμε για να του τη χαρίσουμε στο τέλος. Τότε μου ξέρω που πρώτο χέρι τι σημαίνει να παίρνει στέγη και τι σημαίνει να χρωστάς. Λοιπόν, θα σου κάνω μια φιλική τιμή για να αγοράσεις το σπίτι. Να τηλεφωνήσω τη Σαντούλα μου να σου το πω να χαρεί. Ένα λεπτό, κύριε. Πριν τηλεφωνήσεις τη Σαντρούλα σου, λαλείς μας, σε παρακαλώ, ήταν όσο έκαμε χειριστής και έσπα στον τοίχο. Ένα προζέκτορ δεν ήταν δύσκολο. Κάναν και οι πόρτες που ανοίγαν και κλείαν μόνες τους. Γιατί σαν με μισή αμποζίνη που ψαρεύκουν και τράβονται στο μακριά. Και εσύ κλαμε τις πογιάες, έτσι την επέτας. Καλό ήταν ως κύριε Τάκου, έπαιδαν μόνη της. Ο μόνος που ανεφοήθηκε ήταν γύρος ο γέρος. Μα ο Νικόλας, αν καταλάβαινε, ήταν που γίνεται του, ήταν να τα κάνει πάνω του. Μα καθένα από τούτος, ήταν μαζί σας. Παπά! Έχει γούστο. Αν κάνω τα τη ζωή, δικός μου είναι λογαριασμός. Πάψε να
με κατηγορείς. Για μένα άξιος κριτής. Κάτε, τέλειωνε, κατέβα κάτω. Πριτ. Κατέβα κάτω να λωσού και πρέπει να πάω σπίτι, τέλειωνε, βιάζομαι. Ωι, αρέσκει μου πολλά να πάνε, πάρουμε καμιά βόλτα. Έκλεψα τη μότορα, θες να μας κλείσουν μέσα. Ας μας κλείσουν μαζί, η πάτη της ασφάλτ. Ο παπάς μου έχει κάτι που δεν το βρίσκεις εύκολα στους ανθρώπους όσες σπούδες του να κάνουν. Εκπέμπει μία ζεστασιά. Είμαι θερμόαιμος, αγάπη. Τα συνοπιτούα μου εσύ, ανάφκεις μου τα λαμπούθια μου. Πάμε σπίτι να κάνουμε μπελαρούες. Να σταματήσεις να λάλεις αρλούμπες. Η τελευταία φορά που κάμαμε έτσι πράγμα ήταν πριν το 74. Πάντως, εγώ τρώω τα πάντα από γαλλική κουζίνα, τα πάντα. Είμαι σίγουρος, αγούρτου. Εσύ μπορεί να φάεις όλους τους πάγκους της κουζίνας. Τι είναι αυτό για να με θωρίστο. Θωράτο, θωράτο. Κανονικά πρέπει να το λαμπορτάρω γιατί είναι σταθμωμένο παράνο. Και γιατί δεν το λαμπορτάρεις. Επειδή είναι το δικό μου και να το ρέξω τώρα σε λί. Ένα λεπτό ήμουν. Πρόλαβε να γράψεις σε άλλος κύριε Τάκη. Είσαι πολλά made in Cyprus. Τι θέλεις ρε, φαίνει να είμαι made in China.